καρέ-καρέ έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας στο εσωτερικό του φαρμακείου οι τελευταίες στιγμές της 43χρονης που έπεσε νεκρή από τα χέρια του σύζυγου της. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταγραφεί η στιγμή που ο 55χρονος ξαφνικά αρπάζει την άτυχη γυναίκα μπροστά από τον υπολογιστή και την οδηγεί σε ένα δωμάτιο στην πίσω πλευρά του φαρμακείου, όπου εκεί τη στραγγάλισε, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση. Η αιτία θανάτου της είναι στραγγαλισμός με το χέρι. Μεγάλη βία, με δυνατή πίεση στη τραχηπόρα. Μέχρι να. Μόνο στο Καραστήκαμε, όχι μόνο εμείς, όλο το χωριό. Όλο το χωριό και τα γύρω χωριά. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα που δεν το περίμενε κανένας. Στα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς, ο κατηγορούμενος με ψυχρότητα φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του. Εγώ το έκανα. Μου είπε πριν από καμιά εβδομάδα να χωρίσουμε. Φοβήθηκα ότι δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου. Ωστόσο, μετά το άγριο φωνικό, ο ίδιος προσπάθησε να θολώσει τα νερά, στέλνοντας μήνυμα από το τηλέφωνο της σύζυγου του στην υπάλληλο του φαρμακείου, η οποία αναζητούσε τη 43χρονη. Το ότι κατέβηκαν τα στόρια εν ώρα λειτουργία του φαρμακείου φυσικά και με ανησύχησε και με πελάτες είχα μιλήσει και καλούσα στα τηλέφωνα και δεν απαντούσα. Και με τον ίδιο μίλησα και μου είπε να μην ανησυχώ, ότι είναι όλα καλά. Μετά έλαβα ένα μήνυμα στο κινητό κάτι στις 8 και 4. Κατάλαβα λίγο από τον τρόπο γραφής, δεν μου άρεσε, ότι με έστελνε σε Viber εμένα μηνύματα πιο πολύ. Και προχωρούσαν οι ώρες μέχρι που το βράδυ επικοινώνησα με τη μητέρα τη συγκεκριμένα και είπα ότι θεωρώ ότι πρέπει να καλέσουμε την αστυνομία. Η οικογένεια της 43χρονης μητέρας δύο ανήλικων παιδιών δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει το κακό που τους βρήκε. Κάτοικοι του χωριού έρχονται και αφήνουν λουλούδια έξω από το φαρμακείο στη μνήμη της 43χρονης και δεν μπορούν να πιστέψουν ότι δεν θα την ξαναδούν. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος που βοηθούσε τον κόσμο. Παρέα κάναμε, σε αντίθεση με τον Σπύρο, ο οποίος ήταν λίγο απόμακρος από εμάς και τους χωριανούς. Ήταν λίγο. Ο καθομολογία δράστης υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση στα χέρια μετά τον αυτοτραυματισμό του και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα τις επόμενες ημέρες. Αύριο, συγγενείς και φίλοι της 43χρονης θα της πούν το τελευταίο αντίο.